συνέντευξη τύπου για δύο πράγματα. Το ένα είναι η έκθεση των χριστουγεννιάτικων χειροτεχνημάτων των παιδιών στο μισόγειο χώρο του Δημαρχείου όπως κάθε χρονιά, απόγευμα Παρασκευής 30 του Νοέμβρη και όλη την ημέρα ασταμάτητα από τις 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ το Σαββάτου, 1η Δεκεμβρίου. Στο μισόγειο χώρο του Δημαρχείου, χριστουγεννιάτικα εκθέματα των παιδιών του κέντρου μέρημνας. Το δεύτερο είναι η εκδήλωση που ετοιμάζουμε κάθε χρόνο την 3η του Δεκέμβρη, την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα, πάντα μια εκδήλωση πολιτισμού που να τιμούμε κάποιο πρόσωπο των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών, μια ιδέα, κάτι σημαντικό για τον τόπο και τον πολιτισμό του. Φέτο, η παράσταση αποφασίσαμε από κοινού με όλους τους συντελεστές να είναι αφιέρωμα στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Η παράσταση έχει τίτλο «Να διάσει η κούπα του καημού». Και οι συντελεστές της είναι πάρα πολλοί. Ας αρχίσω με τους χορηγούς μας, που είναι ο Δικηγορικός και ο Ιατρικός Σύλλογος Βέρειας, που με πολύ προθυμία ζητά συγγνώμη ο πρόεδρος του ιατρικού που δεν είναι μαζί μας για κάποια σοβαρή υποχρέωση, όμως και οι δύο με ένα τηλεφώνημά μου στάθηκαν πολύ πρόθυμοι να συμμετέχουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όσο μπορούσαν. Και θα σας μιλήσει και ο πρόεδρος του δικηγορικού, ο κ. Ζιγουλιάνος, που είναι μαζί μας, στη συνέχεια. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη παράσταση, η οποία θα αρχίσει 7 η ώρα, αλλά τα δρόμενα θα αρχίσουν από τις 6, θα αρχίζουν όλα από το φουαγέ. Μια ώρα πριν, ο Σύλλογος Μικρασιατών θα είναι εκεί με μεγάλες κυρίες του Συλλόγου, τιμένες, οι οποίες θα προσφέρουν γλυκεράκι και γλυκάκι στον κόσμο. Ενώ στην άλλη πλευρά του φουαγέ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευστάθιος Χωραφάς της Πατρίδας θα είναι εκεί, με μικρή ορχήστρα, με τραγουδιστές, με χορευτικό, οι οποίοι θα κάνουν το λεγόμενο παρακάθι το ποτιακό και θα τραγουδούν και θα χορεύουν, προσκαλώντας τον κόσμο που θα έρχεται για την παράσταση να χορέψουν μαζί τους και να τραγουδήσουν. Την παράσταση, θυμάμαι την παρουσία της η κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα με τους μουσικούς της, πιάνο, κανονάκι, ακορντεόν και η ίδια θα παίξει και βιολί. Όταν τη ζητήσαμε να μας πει το για πόση ώρα, μας είπε για όσο θέλουν οι άνθρωποι της Βέρειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν με πόση ευγένεια μας αντιμετώπισε και πώς δέχτηκε με μία να συμμετέχει. Την παράσταση, όπως πάντα, έχει σαν μουσική επιμέλεια. Α, να μην ξεχάσω ότι εκτός από την κυρία Ρεμπούτσικα, που θα τιμηθεί εκείνο το βράδυ για την προσφορά της στον πολιτισμό, θα τιμηθεί και η συγγραφέας κυρία Γιώτα Φωτιάδου, η οποία έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο, θα το δείτε και πάνω, θα σας το δώσω μετά, το οποίο θα πωλείται και εκείνη την ημέρα στο φουαγέ, το οποίο βιβλίο παραχώρησε τελείως στο σύλλογό μας για να εκμεταλλευτεί τα έσοδά του. Το τύπωσε και μας το παραχώρησε για αυτό το λόγο, για να έχει όφελος ο Σύλλογος. Έτσι λοιπόν εκείνο το βράδυ θα τιμήσουμε την κυρία Φωτιάδου, που και άλλες φορές στο παρελθόν, με πολύ ευαίσθητους και λεπτούς τρόπους, φροντίζει να είναι επί της ουσίας στο πλευρό μας. Την επιμέλεια της μουσικής παράστασης εκείνης της ημέρας έχει όπως πάντα η Ελενίτσα η αναγνώστου. Και την επιμέλεια του παραδοσιακού κομματιού, των χορευτών, των παραδοσιακών οργάνων, ο κύριος Κώτης Παντανόπουλος. Μαζί μας, ασφαλώς για να βλέπετε τη Μελίνα την Παπαδοπούλου, σημαίνει ότι συμμετέχει το τμήμα χορού της ΚΕΠΑ και η καθηγήτριά του η Μελίνα την Παπαδοπούλου. Ο Γιώργος Ομπελίδης, τον βλέπετε ζωντανό παράδειγμα, η έκτη αίσθηση είναι πάντα στο πλευρό μας, καλύπτει και την παράστασή μας, η ΕΤΡΙΑ στο πλευρό μας, ο κύριος Μπλιάτκας, όντως καλός των πραγμάτων που μας θυμίσει και με την παρουσία του. Ο Γιώργος, ακούραστος όπως κάθε φορά, είτε 5, είτε 25, είτε 45 τραγουδιά ζητήσουμε, τα έχουμε. Δεν μας αφήνει λοιπόν ο Γιώργος από τίποτα.
Η Μάγδα Υπένουσου, η δική μας η Μάγδα, θα είναι μαζί μας και θα τραγουδήσει και με τη Ρεμπούτσικα και με τα παιδιά μας και στην παράσταση και θα διαβάσει κείμενα από το βιβλίο της κυρίας Φωτιάδου. Θα είναι μαζί μας η κυρία Παπαγιαννάκη, η ηθοποιός τραγουδίστρια από την Αθήνα και ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, ο τραγουδιστής. Εξαιρετικοί οργανοπαίκτες τους πλαισιώνουν, οι οποίοι ήδη είναι σε πρόβες και τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Και σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι θα μας θυμίσει και η κυρία Αναγνώστη μετά από παράκλησή μας, που θα είναι έκπληξη στη συγκεκριμένη βραδιά το κομμάτι. Και ασφαλώς να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας, το λέω κάθε χρονιά, οι εκδηλώσεις της Μέριμνας να μην αφορούν τη Μέριμνα σαν Μέριμνα μόνη της, αλλά να αφορούν τον όρο ενσωμάτωση που πάντα τονίζουμε και ρίχνουμε τους προβολείς επάνω. Η ενσωμάτωση φέτος έχει να κάνει με Ξυνολές Χιβέριας, με Σύλλογο Μικρασιωτών Βέριας, με Σύλλογο Ευστάθιος Χωραφάς Πατρίδας. Αυτοί οι άνθρωποι μας πλαισιώνουν και μας βοηθούν με κάθε τρόπο, με τους χορευτές τους, με τους οργανοπαίκτες τους, με την παρουσία τους, με κάθε τρόπο, όπου και αν τους ζητήθηκε, είναι δίπλα μας και αυτοί μας βοηθούν να κάνουμε πραγματικότητα την ενσωμάτωση, με το να είναι δίπλα στα παιδιά μας και να λένε παρόν σε κάθε πρόσκληση. Κύριε Ζιβουλιάνο, έχετε την καλοσύνη να σας αρχίσω από εσάς. Ότι με πολύ χαρά δεχτήκαμε και ήταν έκπληξη. Δεν ξέρω άλλες φορές αν συμμετείχε ο Δημοτικός Σύλλογος σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από την κυρία Δαμιανίδου με την παράκληση αν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε με όσες δυνάμεις μπορούμε σε αυτή την εκδήλωση που θα διοργανώσει την ημέρα της 3ης Δεκεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία. Δεν σας κρύβω ότι 2 λεπτά ταλαντεύτηκα. Σας είπα ότι θα σας πάρω πίσω τηλέφωνο, θα το σκεφτώ, θα το μιλήσω με το Συμβούλιο, θα το δούμε κλπ. Σε 5 λεπτά είχα κάνει τα τηλεφωνήματά μου και την παίρνω πίσω και της λέω ότι με πολύ χαρά ο Δικηγορικός Σύλλογος, παρά ότι περνάμε σαν δικηγορικό σώμα τις χειρότερες εποχές από τότε που υπάρχει αυτό το επάγγελμα, με συνεχείς επελάσεις σε βάρος του επαγγέλματος, αλλά έχουμε την διάθεση καταρχήν και αυτή τη δύναμη που μας μένει να συνδράουμε σε αυτό που εσείς διοργανώνετε. Προσωπική μου χαρά ήταν διπλή και θα σας πω γιατί. Γιατί κατά το ίμιση έρθω καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Ο παππούδες μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν από τη Σμύρνη και την Προύσα. Και το θέμα και η μουσική εκδήλωση για το αφιέρωμα αυτό στον πολιτισμό της Νέας Ιωνίας, της Μικράς Ασίας και του Πόλου με συγκίνησε ιδιαίτερα. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά είναι ήρωες, αλλά περισσότερο ήρωες είναι οι γονείς τους. Και θα το πω και θα το ξαναπώ, ότι αξίζουν πάρα πολλά μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που με τόση αγάπη στέκονται κοντά σε αυτά τα παιδιά, βιώνουν αυτό που βιώνουν σαν γονείς και το πιο ευχάριστο ότι αυτό που αυτοί είχαν ως πρόβλημα σήμερα γίνεται αγάπη από τον πολύ τον κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος έχει δει το πρόβλημα που κάποτε το κρύβαμε, στέκεται κοντά στα παιδιά, βοηθάει όσο μπορεί τα παιδιά, αλλά βοηθάει και τους γονείς να ξεπερνούν αυτό το γολγοθά τον οποίο βιώνουν μια ζωή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα γίνει πραγματική ήρωες της ζωής, όλα τα υπόλοιπα ξεπερνιόνται. Εμείς, παρά τις δύσκολες εποχές, όσο μπορούμε θα στεκόμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν μας περισσεύουν, αλλά ούτε και χανόμαστε με αυτή τη συνδρομή που κάνουμε στις εκδηλώσεις αυτές και ειδικά σε αυτή την εκδήλωση. Να σε ευχαριστήσω και να πω ότι τουλάχιστον όσο θα είμαστε εμείς υγιείς, θα στεκόμαστε κοντά σας. Συμμετέχει στην παράσταση και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Καραπανελίδης, ο οποίος ήρθε λίγο πριν αρχίσουμε, αλλά δυστυχώς είχε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και έτσι μίλησε λίγο με τα παιδιά και έφυγε στέλνοντας τους χαιρετισμούς και την αγάπη του. Και ασφαλώς να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΚΕΠΑ για την παραχώρηση της αίθουσας δωρεάν και για την παραχώρηση του τεχνικού προσωπικού της την ημέρα της παράστασης. Κυρία Αναγνώστου, να μας πείτε δύο λόγια. Είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι πάλι είμαστε γεροί, κοντά στα παιδιά και μπορούμε
να πραγματοποιήσουμε μια παράσταση που είναι φτιαγμένη με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα εδώ και μήνες. Για μένα είναι πολύ σημαντική η συγκυρία και νομίζω ότι αυτό που τελικά καταφέρνει η Μέριμνα κάθε χρόνο είναι πολύ σπουδαίο και πολύ πάνω από θεσμούς. Με ποια έννοια? Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας συμπράττουν με τα παιδιά και με καλλιτέχνες που έρχονται και στηρίζουν την προσπάθεια της Μέριμνας, συμπράττουν κάθε χρονιά και πραγματοποιούν από κοινού μια πολιτιστική δράση. Κάτι που θα έπρεπε να γίνεται σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση. Η περιοχή μας έχει τόσες υποδομές, έχει τόση εμπειρία πλέον. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα περισσότερα από κοινού και αυτό το βλέπω σαν τη μεγαλύτερη προσφορά. 100 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Βέρειας, πάρα πολλοί άνθρωποι συμπράττουν από την περιοχή σε μια εκδήλωση που πραγματικά συγκινεί και μόνο από την δυναμική που κουβαλάει επάνω. Σκεφτείτε, σας προανέφερε η κυρία Δαμιανίδου, είναι τα παιδιά της ΣΚΕΠΑ που χορεύουν, το τμήμα χώρου της ΣΚΕΠΑ που χορεύει, είναι οι Μικρασιάτες, είναι ο Σύλλογος των Ποδίων από την, από την Πατρίδα και από την Εύξηνο Λέσχη. Αμέσως είναι περίπου 100 άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό. Σκεφτείτε τώρα τους μουσικούς, σκεφτείτε φυσικά τους τραγουδιστές, έτσι και αλλιώς. Είναι τοπικές δυνάμεις οι οποίες συνενώνονται για να κάνουν κάτι μαζί. Και ουσιαστικά για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός εορτασμός και μια τιμή στα 100 χρόνια της πόλης που δίνεται η ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να το στηρίξει από κάθε μετερίζει. Και γι' αυτό επιλέξαμε να το κάνουμε και φέτο. Ακριβώς. Με την υπόδειξη του Σεβασμιωτάτου, του Μητροπολίτη μας, ο οποίος και μας είχε στην προετοιμασία και στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης κάτω από την προστασία και την ομπρέλα του, με πολύ χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα το χειριστούμε και πρέπει να το τονίσω πρώτο και πάνω απ' όλα. Το πόσο δίπλα μας στάθηκε ο Δεσπότης στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.